Η Ελληνική Συνέλευση βάζει μια πολύ σοβαρή γραμμή στην Ευρώπη να σταματήσει να γίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πιέσει μια κοινότητα, μια χώρα στην κοινότητα αυτή, να παραλάβει τα ωφέλη, να παραλάβει τα χρήματα που μας χρωστάει η Ευρώπη. Ξέρετε, το ΦΠΑ της Ευρώπης είναι 24%. Πληρώνει η Ελλάδα ΦΠΑ. Κάποιες άλλες χώρες παραπάνω ή λιγότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο φόρος που πας και φυλακή να δεν το πληρώσεις πηγαίνει για τα έξοδα της Ευρώπης. Σωστά, το ξέρετε αυτό. Ένα για τα έξοδα. Για χαρτί, για μελάνια και ό,τι χρειαστεί η Ευρώπη. Ένα μέρος, ναι. Όχι όλο. Άστο ένα μέρος. Όλο το ΦΠΑ πηγαίνει στην Ευρώπη από τις χώρες. Είναι ευρωπαϊκός φόρος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς με 24% σε 4 χρόνια σε έναν εθνικό πλούτο. Και προσέξτε, εδώ πρέπει να προσέξουμε όλοι. Δεν είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός, για να καταλάβω, είναι ένας πολίτης. Είναι αυτά που χρειάζεται το κράτος να πληρώσει. Τους μισθούς, το στρατό του, τα υπουργεία του. Δεν είναι αυτός ο εθνικός τζίρος. Δεν είναι αυτός ο εθνικός ΑΕΠ. Αυτός είναι προϋπολογισμός. Ο εθνικός ΑΕΠ είναι ο εθνικός τζίρος μας. Ο οποίος βάσει του ισολογισμού που είδαμε και τώρα και βγήκε για πρώτη φορά. Βγήκε πριν ένα χρόνο στον αέρα, είναι 1.3.700. Άρα έχουμε εθνικό προϊόν ακαθάριστο 1.3.700 με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με φοροκροπές και ακόμα και με αποκρύψεις. Άρα εν φανή έχουμε 1.3.700. Για εκεί μιλάμε. Άρα εσύ πληρώνεις ΦΠΑ στο 1.3.700. Όχι στον προϋπολογισμό σου που μπορεί να είναι 180, 120, 140. Και αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζεται το κράτος να λειτουργήσει. Άρα μιλάμε για έναν εθνικό πλούτο καθάριστο, 1.700, πληρώνεις ΦΠΑ σε ένα τέτοιο εθνικό πλούτο. Άρα αντιλαμβάνεστε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη, τι χρήματα εισπράττει κάθε 4 χρόνια, εισπράττει ακριβώς τον εθνικό σου πλούτο, το 1.700, κάθε 4 χρόνια. Αυτά τα λεφτά που πάνε.